βρέθηκαν στο Αλκαζάρ. Γι' αυτό το 0-0 θα δούμε τα στιγμιότυπα σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή. Μητριάξη γυρίζει πολύ πίσω, κοντράρεται από το Τζουκάλι, έρχεται ο Σαμπανάτζοβιτς, χάνει από το Τζουκάλι και βγαίνει ο Στόικα τώρα στην αντεπίθεση με τον Καραγιάννη. Ταχύτατος ο Στόικα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, παίζεται δείχνει ο κύριος Καραπατάς σε αυτή την φάση όπου ο Στόικα προσπάθησε να περάσει τον Καραγιάννη και έκανε την προβολή ο αριστερός ο πισωφύλακας ΣΑΕΚ. Ο Μήλος στρώνει την μπάλα στον Τασίλβα, προσπάθεια να βρει και πάλι το Μήλος, μέσα στην περιοχή ο Μήλος ελίσσεται. Πάντα ο Μήλος στην περιοχή επικίνδυνα, το σουτ κοντράρεται από τον Μανολά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ντασίλβα μέσα στη μεγάλη περιοχή να μην μπορεί να πιάσει το σουτ όπως ήθελε και να απομακρύνει τελικά την μπάλα από την περιοχή της ΑΕΚ ο Μανολάς. 0-0 το παιχνίδι ανάμεσα στη Λάρισα για την ΑΕΚ. Το φάουλ με τον Ίσα που εκτελεί, πέφτει ο Ατματζίδης και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ντασίλβα μέσα στην περιοχή προσπαθεί ο Τσουκάλης με τον Βλάχο. Περνάει ο Τσουκάλης. Κάνει το σουτ στην κλειστή γωνία. Η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι, ίσως και τον Ατματζίδη που έπεσε. Γυρίζει ο Στόικα και μπλοκάρει ο Ατματζίδης. Κασάπη σηκώνει με τη μία την μπάλα για τον Κοπιτσί που έχει χώρο μπροστά του. Περιμένει το Βλάχο που ανεβαίνει, του δίνει την μπάλα. Ο Βλάχος προσπάθησε να κάνει το 1-2 με τον Μητρόπουλο. Βλάχος στην περιοχή. Πλασάρει ο Βλάχος και χάνει μοναδική ευκαιρία η ΑΕΚ να προηγηθεί με τη συμπλήρωση 5,5 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Σαμπανάτζοβιτς με το κεφάλι. Μητρόπουλος γυριστεί κεφάλια για τον Αλεξανδρή που αφήνει με το κεφάλι πίσω στο Σαμπανάτζοβιτς. Ο Μαυροβούνιος βρίσκει το Σαβεύσκι ακάλυπτο. Ο Σαβεύσκι το δυνατό σουτ πάνω στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Μιχαήλ. Ο Κασάπης που την αφήνει για τον Μανολά. Ο Μανολάς τη στέλνει πιο πλάγια εκεί που την προλαβαίνει ο Κοπιτσής. Κοπιτσής περνάει πάρα πολύ έξυπνα τον Ίζα. Κοπιτσής κάνει τη σέντρα. Ο Αλεξανδρής στην πορεία της μπάλας. Μοναδική ευκαιρία από τον Βλάχο με την εκπληκτική απόκρουση του Μιχαήλ και μακριά την μπάλα από την περιοχή της Λάρισας ο Τσιότσιος. Έξοχη ενέργεια του Τσουκάλι. Και μπαλιά τρύπα για το Στόικα που μπαίνει στην περιοχή από δεξιά. Κοντά το Καραγιάννη, ο Στόικα. Περιμένει και κάποιο συμπαίκτη του να έρθει κοντά. Στρώνει τώρα προς τα πίσω. Ο Ντασίλβα, πολύ ωραία κίνηση.